Βλέπετε τώρα την οθόνη μου. Ναι. Ωραία. Για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο λάθος όπως με την ηχογράφηση πριν, αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, διεκόψτε, ανοίξτε το μικρόφωνο σας και διεκόψτε με εκείνη τη στιγμή, γιατί το chat να το δω είναι πολύ δύσκολο. Δεν φαίνεται καν στην οθόνη μου αυτή τη στιγμή η επιλογή για chat. Ωραία. Εχινόδερμα. Αυτό που καταλαβαίνω ο περισσότερος κόσμος όταν ακούει εχινόδερμα, νομίζει ότι είναι μόνο η αχινή. Ενώ έχουμε μια μεγάλη κατηγορία εχινόδερμων, και όπως ανέφερε και ο Δαβίδ στην αρχή, δεν έχουν ανακαλυφθεί όλα. Ή δεν υπάρχουν μελέτες για όλα. Ειδικά άμα πάμε σε μικρούς αστερίες ή οφειούρους, οι οποίοι είναι... δεν υπάρχουν, για τους μικρούς αστερίες δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μελέτες. Και για οφειούρους αναφέρονται, θυμάμαι καλά, 4-5 είδη, το οποίο μπορεί να είναι και πενταπλάσιο ή και παραπάνω. Πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο αυτά τα κοινά είδη που συναντάμε. Μαύρος αχινός, ο πιο γνωστός που συναντάμε παντού. Εδώ να πω λίγο και για το λάθος που γίνεται, που ακούγεται από ψαράδες συνήθως, ότι ο μαύρος αχινός είναι ο αρσενικός και ο θηλυκός αχινός είναι ο κόκκινος. Αυτό δεν ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά είδη. Ο μαύρος αχινός είναι αυτός που βλέπουμε εδώ, Rapacea lixula, ενώ ο θηλυκός αχινός είναι ο επόμενος, ο Paracentrotus lividus. Για να αναγνωρίσουμε το φύλλο του αχινού, σημαίνει ότι πρέπει να τον ανοίξουμε και να δούμε τις γονάδες μέσα. Οι γονάδες είναι το νευρικό σύστημα και το αναπαραγωγικό, είναι αυτό που τρώμε στην ουσία από τους αχινούς. Η διαφορά του κόκκινου αχινού με του μαύρου, για να εξηγήσω, είναι ότι ο μαύρος έχει πολύ μικρότερες και λιγότερες γονάδες, πολύ πιο μικρές μάλλον, ενώ ο κόκκινος αχινός είναι πολύ πιο πλούσιος στις γονάδες μέσα. Πώς ξεχωρίζουμε? Εκτός από το χρώμα, εδώ διαφέρουν και άλλα πράγματα. Ο μαύρος αχινός δεξιά στην εικόνα, άμα δείτε, θα δείτε ότι έχει κάτι σαν τριχίδια. Έχει 5 σειρές τριχιδίων. Αυτό είναι η πάνω πλευρά του αχινού που βλέπετε δεξιά. Παίρνει αυτό το γαλαζοπράσινο χρώμα όταν είναι σε σκοτεινά μέρη. Δηλαδή, αν βρείτε ένα μαύρο αχινό, Rapacea lixula, μέσα σε σπηλιά, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο έντονο αυτό το γαλαζοπράσινο χρώμα και όχι τόσο το μαύρο. Έχει στην άκρη του αγκαθιού, κάτω στη βάση του αγκαθιού, έχει ένα δαχτυλίδι γύρω από κάθε αγκάθι. Αυτό το δαχτυλίδι είναι που είναι ίδιο χρώμα τουλάχιστον στο μαύρο αχινό. Ενώ, πριν προχωρήσω λίγο, αν μπορέσατε να δείτε πολλούς αχινούς, διαφορετικούς αχινούς, θα δείτε ότι ξεχωρίζει και από το πώς είναι τα αγκάθια. Δηλαδή τα αγκάθια έχουν συγκεκριμένα σειρά, να το πω έτσι. Ο μαύρος αχινός είναι λίγο πολύ, φαίνεται σαν να έχει σε σειρές, ενώ ο κόκκινος αχινός είναι σαν να είναι πολύ πιο ομοιόμορφα. Αν δείτε αριστερά εδώ που είναι μοβ, βλέπετε ότι είναι όλα κάθεται σε σειρές. Πριν προχωρήσουμε εκεί, άμα δείτε από πάνω, δεν έχω βάλει τώρα στοιχεία γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω όλα της βιολογίας, έχει σαν λουλούδι κάτι στο κέντρο πάνω. Έχει πλάκες. Πλάκες είναι σαν ρόμβοι που είναι στο σώμα του. Και στο κέντρο, ακριβώς από πάνω, έχουν διαφορετικό σχήμα οι αχινοί. Ο μαύρος αχινός είναι σαν να έχει ένα κύκλο με 4 πλάκες ίσες στο κέντρο του κύκλου και σαν φύλλα λουλουδιού με τελείες στην άκρη. Πάμε να δούμε όμως ένα άλλο είδος. Είναι όμως αλλαγενέο είδος ή όχι? Αυτό δεν μπορώ ούτε εγώ να σας το απαντήσω. Έχουν υπαρθεί και δείγματα για DNA. Είναι είδος που βρήκα σε σπηλιά. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, ίδια χαρακτηριστικά με του μαύρου αχινού. Αλλά άμα δείτε το κέντρο εδώ, δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που έχει ο Rapacea lixula. Ο Rapacea lixula έχει κάτι σαν φύλλα με κύκλους, που οι μικροί κύκλοι στα φύλλα, να το περιγράψω έτσι, σαν σχήμα,
Είναι, μπορεί να είναι και κίτρινη, ενώ εδώ πέρα το κύκλο έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία, σαν 9 αστέρο, 3, 6, 9, σαν 9 αστέρο, σαν 9 γωνίες να έχει. Ενώ ο Ρμπάτσε Λίξουλα, όσα είδη και να φωτογράφησα, γιατί φωτογράφησα επί 2 χρόνια μόνο τους αχινούς σε διάφορα, βάθη, σε σπηλιές, σε διάφορα υποστρώματα κλπ. Για να μπορέσω να δω τις διαφορές. Είναι με μάκρο φωτογραφία και αυτές. Κανένας δεν είχε σαν το αριστερό είδος που βρήκα σε σπηλιά στο νότιο-ανατολικό πύλιο. Οπότε μένει να στεγνώσουν τελείως τα είδη, να καθαριστούν τα δείγματα που πήρα και να γίνει ανάλυση DNA. Από εκεί πέρα θα δούμε αν έχουμε νέο είδος στην Ελλάδα. Γενικά δεν είναι κάτι δύσκολο κάποιος να βρει νέο είδος, να το πω πιο καλά. Αν ψάξετε, υπάρχουν πολλές πιθανότητες κάποιος να βρει νέο είδος. Και αυτό γιατί δεν έχουν υπάρξει μελέτες. Μπορεί να είναι νέο είδος, αυτό που θα βρείτε, ή να είναι και κάποιο ξενικό που έχει έρθει από κάπου αλλού, από Ατλαντικό, Ινδικό ωκεανό και από πιο μακριά. Πάμε λίγο στον κόκκινο αχινό. Μπορεί ο μόβο αχινός, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, να τον βρούμε σε 3 χρώματα. Είναι ο μόβ αριστερά που βλέπουμε. Υπάρχει ο καφέ που είναι σαν το μόβ αλλά σε καφετή σκούρο χρώμα. Και υπάρχει και ο κόκκινος. Είναι όλα το ίδιο είδος. Έχουν το δαχτυλίδι τους είναι ανοιχτό στα αγκάθια. Δηλαδή στο κόκκινο βλέπετε πως έχει το κυτρινοπό χρώμα, ενώ στο μόβ πως είναι πιο άσπρο. Δεν έχει αυτά τα τριχίδια σαν τις γονάδες που είναι. Οι γονάδες είναι στην ουσία ένα μέρος γονάδων. Δεν έχει αυτά τα τριχίδια από πάνω ο μόβ αχινός. Ενώ μόβ αχινό λέμε και αυτόν εδώ. Το σφαρέκινος γκρανουλάρης. Η διαφορά τους, πώς το ξεχωρίζουμε εύκολα. Έχει πάντα άσπρα τέτοια, τελειώνουν όλα σε άσπρα. Προσοχή εδώ όμως γιατί υπάρχουν και άλλοι αχινοί, ακόμη και ο μαύρος αχινός. Όταν γεράσει κάποια γίνεται κάτασπρος, αλλά τελείως άσπρος. Αυτός είναι πιο κυκλικός, πάντα θα βρούμε όλο και κάποιο σκουπιδάκι πάνω ή καφιτό ή οτιδήποτε. Και έχει στα αγκάθια τριχρωμία. Έχει μοβ, κίτρινο, άσπρο. Έτσι καταλήγουν πάντα τα αγκάθια, αυτά δεν αλλάζουν χρώμα. Έχουμε το κόκκινο αχινό της Άμμου. Έχει πολύ λίγα αγκάθια, τα αγκάθια του μοιάζουν σαν ξύλο. Ακόμα και στην αφή. Από ό,τι βλέπετε, έχει το δαχτυλίδι εδώ δεν φαίνεται καθαρά. Είναι σαν να έχει ένα πολύ μικρό δαχτυλίδι γύρω από το αγκάθι, από το κάθε αγκάθι, και κάθε πλάκα έχει μόνο ένα αγκάθι. Το συναντάμε σε πιο βαθιά νερά. Τώρα έχουν εντοπιστεί πολύ τελευταία και σε ρηχά νερά. Και αυτό υπάρχει όμως, εκεί που έχουν καταγραφεί, πάντα υπάρχει κάποιο λιμάνι. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να έχουν μεταφερθεί από ψαράδες που πιαστήκαν στα δίκτυά τους και απλώς τα πετάξανε. Αλλά υπάρχει και πιθανότητα κάτι να έχει αλλάξει το οικοσύστημα και να τα βλέπουμε πια σε πολύ ρηχά νερά. Αυτή η φωτογραφία είναι 30 εκατοστά, αν θυμάμαι καλά, 40 εκατοστά βάθος. Αλλά πώς ξεχωρίζουμε τους αχινούς από το κέλι φως τους? Ξέρει κανείς να μας πει ποιος αχινός είναι ποιος από αυτούς? Ανοίξτε το μικρόφωνο και μιλήστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλλον κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, μη σας μπερδεύει το χρώμα. Ο αριστερός είναι ο τελευταίος που είδαμε, ο σφαρέκινος γκρανουλάρης. Είναι ο μόβ αχινός με την τριχρωμία στα αγκάθια του. Ο Ρμπάτσε Λίξουλα, που είναι ο μαύρος αχινός, έχει κόκκινο κέλυφος. Και μπορείτε να δείτε και οι πέντε γραμμές που είχε τα τριχίδια, μπορείτε να το καταλάβετε ακόμα και από αυτό, τις 5 σειρές που είχε. Ενώ ο κόκκινος αχινός που λέμε είναι ο Παρασετρόντος Λιβίντους, και έχει πράσινο κέλυφος. Τα κέλυφα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να μαζέψετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το περιβάλλον. Είναι ωραία διακοσμητικά.
Είναι από άνθρακα στην ουσία και είναι το σπάνε. Δηλαδή σπάνε πολύ εύκολα. Είσαι σαν λίγο να τα ακουμπήσετε κάποιες φορές, θα σας σπάσουν. Και στο βυθό όταν είναι και με λίγο κύμα και αυτά θα σπάσουν, θα γίνουν 1000 κομμάτια. Γι' αυτό σας λέω, αν θέλετε, κάποιος θέλει να μαζέψει τέτοιο πράγμα, μπορεί να το κάνει, δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον. Συγγνώμη, να διακόψω ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Σε λεπτάκι. Ένα λεπτάκι να... Φαίνομαι. Δεν ξέρω που είναι. Λεπτό. Ναι. Α, ωραία, λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ήθελα να δείξω αυτό. Ωραιότατη συλλογή. Έχω κάπου πάρα πολύ. Κάπου στο σπίτι έχω και εγώ μπολ ολόκληρα με τις σακούλες τα μάζευα κάποτε. Ναι. Είναι ωραία γιατί και εδώ είναι μοβ. Είναι τέλειο. Και αυτή εδώ. Είναι απίστευτη. Αυτό ήθελα να δείξω. Να μοιραστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Είναι από τα είδη που ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως θέλει το παίρνει ο καθένας, δεν μπορούμε να του κάνουμε ζημιά όταν είναι ήδη μόνο κέλυφος. Δεν μπορούμε να κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον με αυτό. Να τονίσουμε εδώ ότι και λόγω της κλιματικής αλλαγής, το κέλυφος του, επειδή έχει διοξίδιο του άνθρακα και άλλα χημικά συστατικά, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα γίνεται πιο σκληρό. Τι σημαίνει αυτό, θα γίνεται πιο σκληρό? Το ότι όσο πιο σκληρό είναι, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί και θα πεθαίνει ο χοινός. Με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε μόνο νεκροταφεία αχινών. Σας το λέω απλώς για να ενημερώνεστε. Να ρωτήσω κάτι άλλο που έχω απορία. Η αχινή γενικά είναι κάποιο σημάδι, δηλαδή άμα υπάρχει κάποιο μέρος που δεν έχει... που δεν έχει αχινούς και μετά ξαφνικά εμφανιστούν πάρα πολύ, είναι, δηλώνει κάτι, τι είναι ακριβώς δηλαδή αυτό, θέλω να ρωτήσω. Είναι θέμα φυσικών θηρευτών περισσότερο. Δηλαδή, άμα δείτε σε μια παραλία γεμάτο αστερίες, πιθανότατα δεν θα δείτε και αχινούς. Όσες μελέτες και να έχουν γίνει, όσα βίντεο και να έχουν τραβήξει, γιατί ας πούμε Αγγλία, παραδείγματος χάρη, το καταγράφουν πολύ αυτό, έχουν βάλει... Πηγαίνουν μαθητές ακόμα και καταγράφουν τη συμπεριφορά των αστερίων όταν τρώνε τους αχινούς. Στα κέλπα δάση, που δεν έχουμε στη Μεσόγειο, εμείς έχουμε τα λιβάδια Ποσειδονίας, που τα, και στα λιβάδια Ποσειδονίας οι αχινοί μπορούν να σου φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος των λιβαδιών. Στα κέλπα δάση μπορούν να τα εξαφανίσουν τελείως τα κέλπα δάση. Όπως και άμα υπάρχουν αστερίες, θα σου εξαφανίσουν τους αχινούς. Είναι αυτό, που λέμε, ναι, είναι αυτό που λέμε για τον κρίκο, για την αλυσίδα της ζωής κλπ. Γι' αυτό έχει σημασία το ένα είδος να υπάρχει για να μην επηρεαστεί κάποιο άλλο. Επίσης, τώρα να προχωρήσω λίγο. Να προσθέσω κάτι εγώ. Βεβαίως, Δαβί. Δεν είναι τελείως αθώο να παίρνουμε τα κελίφη των αχινών. Εντάξει, είναι πάρα πολλά και... Μπορούμε να πάρουμε μερικά. Απλά μέσα βρίσκουν προστασία μερικά πολύ σπάνια μικρά ψάρια που σχετίζονται πάρα πολύ με τους αχινούς, οι λεπαδόγαστροι. Και καλό είναι όταν το σηκώνουμε να το κουνάμε λιγάκι πριν το βγάλουμε κατευθείαν. Σωστό, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Μπράβο. Έτσι, βρίσκουν προστασία ζωάκι μέσα. Σε πολλά ήδη βρίσκουν προστασία. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και μια ρόδα να έχει πέσει από ένα φώτικο, ένα τράκτερ. Άμα πάτε να τη βγάλετε έξω, θα δείτε αστερίες, θα δείτε χταπόδια, θα δείτε πολλά είδη μέσα. Βρίσκουν καταφύγιο και επίσης λόγω της χημικής ουσίας που έχουν όλα αυτά, διοξίδιο του άνθρακα, άζωτο και όλα αυτά που έχουν οι αχινοί μέσα, όταν διαλύονται, μένουν στον πυθμένα. Αυτό είναι τροφή ακόμα και για κάποια άλλα είδη. Βεβαίως, διοξίδιο του άνθρακα, πυθμένα στη θάλασσα είναι γεμάτος, γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα σκάσει και αυτός ο πυθμένας από τόσο διοξίδιο του άνθρακα και θα αρχίσει να απελευθερώνει προς την επιφάνεια πάλι. Απλά όταν μαζεύουμε να το κουνάμε λιγάκι το ζάκι που μαζεύουμε. Ναι. Απαλά να το κουνάμε, να κοιτάξουμε μέσα. Ωραία. Προχωράω λίγο στους αχινούς της άμμου.
αυτοί οι αχινοί ζουν σχεδόν όλη τη ζωή κάτω από την άμμο. Μπορούμε να το ζούμε πολύ σπάνια να βγαίνουν από την άμμο. Δεν έχουν αγκάθια σαν των άλλων αχινών. Είναι πιο πολύ σαν τρίχες, σαν χοντρές τρίχες. Και θα τα δείτε να μετακινούνται και μετά, άμα είστε τυχεροί ποτέ να δείτε ζωντανό αχινό της άμμου, θα τους δείτε πώς μετακινείται ακόμα και με το ελαφρύ θαλάσσιο ρεύμα που μπορεί να έχει. Αυτό τους ξεχωρίζουμε από το κέλυφος. Πάντα από το κέλυφος τους ξεχωρίζουμε. Δηλαδή, άμα δείτε ζωντανούς αχινούς, πιθανότατα να μην ξεχωρίσετε και τον έναν από τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολη η αναγνώριση ζωντανών τέτοιων αχινών. Όχι αδύνατη, απλώς πολύ δύσκολη. Και δεν υπάρχουν ούτε πολλές καταγραφές για να κάνει συγκρίσεις στο φωτογραφικά. Τώρα, αυτά είναι τρία από τα πιο κοινά είδη που εντοπίζουμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα είδη. Αυτό που θα σας πω εγώ να προσέχετε είναι το σχήμα που έχει το κέλυφος, το μέγεθός του, αλλά και το σχήμα που αφήνει πάνω στο κέλυφος. Δηλαδή, άμα δείτε αριστερά στο σπατάγκους πουρπούρεος, να το περιγράψω σαν πεταλούδα, αυτό που βλέπετε εσύ μέσα στο σχήμα. Είναι δύο σειρές, έχει πολύ μεγάλη σημασία, σαν δύο ραφές, να το πω έτσι, το κάθε φτερό που δείχνει. Ενώ στο Brissus unicolor μπορεί να το πετύχετε με πολύ έντονα στίγματα απ' έξω από τον, σαν αστερία που φαίνεται, από την κάτω πλευρά, αλλά ξεχωρίζει από τις τέσσερις γραμμές που έχει εδώ πέρα, που είναι σαν τέσσερα ράματα, να το πω, στα πόδια. Ένα οχινοκάντιουμ κροντάτουμ, που οι περισσότεροι ό,τι αστερία σαν που βάλουν θα σας πούνε ότι είναι αυτό, ενώ ούτε μία στις 10 φορές δεν είναι οχινοκάντιουμ. Ξεχωρίζει, βλέπετε, είναι σαν ένας μεγάλος αστερίας ή σαν ένα ανθρωπάκι, να το πω έτσι απλά. Και το μέρος που λείπει πάνω είναι σαν να είναι ο λαιμός και να λείπει το κεφάλι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάτσει να ξεχωρίσει τα στοιχεία, τα μορφολογικά στοιχεία που αφήνει το κέλυφος. Και στα κέλυφη αυτά πρέπει να προσέχετε. Ποιες είναι οι διαφορές? Είναι πολύ εμφανείς διαφορές, δηλαδή δεν, δύσκολα θα μπερδευτεί το ένα είδος με το άλλο. Ας πούμε, χινοκάντιουμ έχουμε και δεύτερο στη Μεσόγειο, το Mediterranean, αν θυμάμαι καλά, που κανείς δεν ξέρει ακριβώς, ούτε που υπάρχουν ακριβώς καταγραφές, δηλαδή δεν έχει έρθει η Ελλάδα, ή αν ήταν μόνο προς Ισπανία, Ιταλία, και δεν υπάρχουν και σχέδια. Κάποια φωτογραφία να αποδεικνύει στο από μελέτη το ότι αν μοιάζει ή έχει κάτι διαφορετικό. Οπότε οτιδήποτε χινοκάντιουμ κροντάτουμ μπορεί εμείς να το καταγράφουμε έτσι, ενώ στην πραγματικότητα να είναι και δύο διαφορετικά είδη που καταγράφουμε. Πάμε στους αστερίες. Εύκολα τους εντοπίζουμε σε ρηχά νερά, αυτούς που θα πούμε παρακάτω, γιατί υπάρχουν και αστερίες οι οποίοι εντοπίζονται σε πολύ βαθιά νερά, δηλαδή και 40 και 50 μέτρα, ενώ αυτή είναι η πιο εύκολη που θα τους εντοπίσουμε συνήθως σε πετρώδεις εδάφη. Ο εχινάστερες επόζη τους βλέπετε ότι είναι σαν σφουγγάρι, έχει πολλές τρύπες, ενώ ο φιντιάστερο φιντιάνους είναι λίγο το δέρμα του, σας το λέω για το χρώμα λίγο περισσότερο, γιατί πολλοί μπερδεύουν ένα στον άλλον, και στις άκρες, πώς να τα πω, τα ακροφύσια να τα πω, έχουν τρύπες μέσα. Δηλαδή, άμα βλέπατε από το πλάι, οποιαδήποτε άκρη στο πόδι του αστερία, στο χέρι του αστερία, θα βλέπατε ότι έχει μια τρυπίτσα μέσα. Δύο άλλα είδη αστερίων που μπερδεύουν οι περισσότεροι. Μη σας μπερδεύει εδώ το χρώμα στις φωτογραφίες. Πολλές φορές μοιάζουν αρκετά. Αλλά εύκολος τρόπος να τα ξεχωρίσετε είναι ότι ο πρόσωπος σκηναστέρι στενοσπίνα δεν έχει ποτέ πέντε πλοκάμια, σπάνια θα το τοπίσει κάποιος με πέντε πλοκάμια. Φτάνει μέχρι 13, αν θυμάμαι, ή 12-13 πλοκάμια. Προσωπικά τον έχω πετύχει μέχρι 9 πλοκάμια. Ενώ ο Μαρθεστερίας γλασιάλης έχει πολύ έντονα τα αγκάθια τους. Σημασία έχει στις ενώσεις να βλέπετε κιόλας, πώς είναι οι ενώσεις και πώς πάνε τα αγκάθια. Θα σας δείξω παρακάτω λίγο, για να μην μπερδεύσουμε λίγο με τα επόμενα είδη. Τα οποία είναι τα στροπέκτεν,
Εδώ δεν θα μπω καν στο θέμα να σας αναλύσω το καθένα. Θα σας δείξω την εικόνα πόσες μεγάλες διαφορές μπορεί να έχει και το ίδιο είδος μεταξύ του. Τι κοιτάζουμε στους αστροπαίκτες? Το δίσκο, τα χέρια του και τα αγκάθια, και τα πάνω αγκάθια και τα κάτω. Στις ενώσεις, άμα δείτε κάτω από το δίσκο, θα δείτε δύο αγκάθια που πάνε προς τα πάνω. Γι' αυτό λέω οι ενώσεις, πρέπει να τις προσέχετε πιο πολύ από όλα. Αυτό είναι η συμβουλή από τον Ρομπέρτο Πίλον, που εξειδικεύεται στα χινόδερμα, και δικό σου είναι και ο δικός που θα σας στείλουμε μετά. Οι ενώσεις εδώ βοηθάνε πολύ στην αναγνώριση, όπως και το να προσέχουμε αν τα αγκάθια είναι προς το πλάι, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και πώς σειρές αγκάθια έχει. Τώρα βλέπετε αυτά τα είδη που έχουμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Πάμε λίγο να δούμε στο πλατιάκανθος, το τελευταίο είναι. Αυτό είναι ένα είδος. Όλες οι φωτογραφίες είναι από τη Μεσόγειο και βλέπετε τη μεγάλη διαφορά που έχουν στο χρώματα. Δηλαδή μπορούμε να το πείσουμε σε μπλε, σε καφέ, σε μοβ, πορτοκαλί, κίτρινοπό. Τις περισσότερες φορές τον αναγνωρίζουμε εύκολα από τις άκρες του ποδιού. Θα δείτε ένα μπλε χρώμα να τελειώνει το πόδι. Δεν είναι όμως κανόνας. Είναι μια βοήθεια, χρήσιμη βοήθεια για 9 στις 10 περιπτώσεις που θα πετύχουμε να μπορούμε να γνωρίσουμε ότι είναι ο αστροπαίκτων πλατιάκανθος. Είναι απλώς μια βοήθεια. Δεν είναι κανόνας να το χρησιμοποιήσουμε. Πολλές φορές μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς καθόλου χρώμα στο τελείωμα. Ενώ σε οφιούρους, άγνωστα είδη για την Ελλάδα, που περισσότερος κόσμος καν δεν ξέρει ότι υπάρχουν, τα εντοπίζουμε κάτω από πέτρες, σε σκοτεινά σημεία. Είναι μικροσκοπικοί περισσότεροι, αν και έχουν μακριά πλοκάμια. Ο αριστερός είναι τώρα του Ιουνίου, σε νησί στην Πρασούδα, παγασιτικό, όπου και να, όποιο βράχο και να σήκωνα πετρούλα έστω από κάτω, γεμάτο ήταν με αυτό το είδος. Το Αμφιόπολις το έχω πάρει από το ίντερνετ, δεν υπάρχουν καλές φωτογραφίες, ούτε πολλά στοιχεία για το πώς ακριβώς το εντοπίζουμε. Τους οφιούρους, οι οφιούροι είναι και μέσα σε είδη, θα το δούμε και στο μάθημα μετά για τους μικροσκοπικούς οργανισμούς, το ότι μπορούν να συμβιώνουν και να επιβιώνουν μέσα ακόμα και σε σπόγκους. Έχω φωτογραφία που έχω βάλει. Πάμε στο τελευταία κατηγορία, τα ολοθούρια. Εδώ να τονίσω ότι τα ολοθούρια καλύτερα είναι να τα βλέπετε και να τα φωτογραφίζετε το βράδυ. Τη μέρα θα τα δείτε έτσι σαν αγκούρια, να το πω, τα οποία κάθονται στο βυθό. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να προσέξετε τη συμπεριφορά τους, άμα θέλετε. Ενώ το βράδυ θα τα δείτε να σηκώνονται, να κάνουν σαν ένα γάμα, ανάποδο γάμα, και να σηκώνονται για να τεραφούν. Θα δείτε μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά τους. Το πώς ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο είδη? Από τα αγκάθια. Το λουθούριο impatiens έχει γύρω-γύρω αγκάθια, ενώ το λουθούριο του μπολός έχει μεγάλα αγκάθια μόνο πάνω στη ράχη και βλέπετε είναι κάπως σαν σειρά, ενώ από την κάτω πλευρά έχει πολύ μικρά αγκάθια. Εδώ βλέπουμε άλλα ολοθούρια, το ολοθούριο Sanctuary, το οποίο έχει ξεχωρίζει συνήθως από ότι γύρω από κάποια αγκάθια έχει άσπρο στίγμα ή καφέ, δηλαδή είναι διαφορετικό χρώμα, έχει πολύ μικρά αγκαθάκια, αλλά δεν πρέπει ποτέ να το μπερδέψουμε με το ολοθούριο πόλη, γιατί μπορεί το ολοθούριο Sanctuary καμιά φορά να είναι όλο καφέτη χρώμα, σπάνιες περιπτώσεις δηλαδή, αλλά έχει τύχει, και να μοιάζει με το λουθούριο πόλη. Το λουθούριο πόλη διαφέρει, εκτός από το ότι είναι καφέ έτσι με ίδια αγκάθια σαν του Sanctuary, ότι έχει άσπρα μικρά στίγματα. Μην σας μπερδεύουν εδώ τα μεγάλα στίγματα, τα άσπρα. Αυτά είναι ένα είδος σαν νήμα που βγάζει, σαν ιστό, όπως βγάζει η αράχνη ιστό. Έτσι βγάζουν και το λουθούριο σαν αμυντικό οργανισμό, είναι σαν άμυνα, βγάζουν ένα κολλώδες έτσι νήμα. Που προσέχετε εκεί να μην πες πάνω, δεν είναι επικίνδυνο, αλλά δεν ξεκολλάει μετά
πολύ δύσκολα. Δηλαδή, έχει τύχει να μας ξεκολλήσει με τρύψιμο και μετά από ώρα, ας πούμε, σε μάσκα. Γενικά, αυτά ήταν. Σαν να γνωρίζετε, άμα χρησιμοποιείτε το iNaturalist, για τα χινόδερμα, καλό είναι να κάνετε tag τον Ρομπέτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βοηθήσει, ή τον Φρανκόις Ρώσσα. Ο Ρομπέτο είναι περισσότερο για τα χινόδερμα. Τον Φρανκόις Ρώσσα μπορεί να το χρησιμοποιήσετε σχεδόν σε όλα τα θαλάσσια είδη, ειδικά σε ψάρια. Γνωρίζει, έχει πολύ καλές γνώσεις στις αναγνωρίσεις θαλάσσιων ειδών σε όλη τη Μεσόγειο. Και 9 στις 10 φορές, μη σας πω 9, ακόμα 9 στις 10 φορές, θα σας βοηθήσει. Έχετε κάποια ερώτηση? Sand dollars. Τα sand dollars που λες δεν ισχύουν. Τα sand dollars είναι μια πολύ μεγάλη, όχι οικογένεια, πώς να το πω, κατηγορία, η οποία δεν είναι όλα τα ίδια εκεί μέσα. Μιλάμε για το sand dollars χρησιμοποιείται περισσότερο στην Αμερική πρώτα. Έτσι, και όχι τόσο στην Ευρώπη. Είναι για διαφορετικό είδη αχινών. Είναι αχινή της άμμου, αλλά είναι λίγο διαφορετικά στη βιολογία τους. Δηλαδή, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία, οικογένεια, τέλος πάντων. Ξαναρώτα, δεν σ' άκουσα. Ανήκουν σε διαφορετική οικογένεια, δεν είναι... Νόμιζα ότι αυτά, δηλαδή, δεύτερη σελίδα αχινών που δείξατε, μοιάζουν ιντερνετικά, αλλά όχι από επιστημονικό site. Μοιάζει με sand dollars. Νόμιζα ότι όλα αυτά είναι στην ίδια κατηγορία κάπως. Όχι, όχι. Έχουμε πολλά διαφορετικά είδη αχινού τσάμου που ανήκουν σε διαφορετική υπεροικογένεια, τάξη κλπ. Γι' αυτό τα βάζουμε όλα στα αχινοδέρματα και όχι σαν dollars. Δηλαδή είναι, πώς να σας το πω, ότι όλοι οι μαύροι αχινοί ανήκουν στο αρμπάτσια είδος. Δεν υπάρχει. Στο αρμπάτσια γένος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Απλά έχουμε και στην Ελλάδα σαν dollars, ας πούμε. Τα σαν dollars είναι αυτά που έχουν πεπιεσμένο σώμα. Να. Είναι κάτι ήδη αχινών με πεπιεσμένο σώμα. Εγώ έχω φωτογραφίσει το χινοκία μου σπούζιλους. Έχουμε και στην Ελλάδα σαν dollars, απλά είναι μικροσκοπικά, σαν το νύχι του μεγάλου σου δάχτυλου. Δεν είναι σαν της Αμερικής που είναι τέρατα. Ακριβώς. Και είναι άγνωστο πόσα έχουμε στην Ελλάδα πρώτον. Μπορεί να είναι 2-3. 5-6. Μπορεί να είναι 5-6. Αυτό που λέει η ζωολογική εταιρεία. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουμε άλλα 20 και 50 ήδη από πίσω που δεν έχουμε βρει ακόμα. Μπορεί. Ουτσάλλως, ο θαλάσσιος κόσμος είναι ακόμα άγνωστος. Δηλαδή, έχουμε πολλά ακόμα να εξερευνήσουμε, ειδικά σε είδη στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία.